Κατσότη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι καιρός να επιστρέψετε στην κοινοβουλευτική κανονικότητα, να το πω έτσι. Και βέβαια ο λόγος είναι για τα σημαντικότατα νομοσχέδια που συζητιούνται αυτό το διάστημα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι υποκριτικό αυτό που λέγεται τώρα, ότι δεν υπάρχει κανονικότητα βουλευτική. Περνάνε νομοσχέδια με fast track διαδικασίες, όχι τώρα, όλη την προηγούμενη περίοδο και το τη δεκαετούς κρίσης με τα μνημόνια, αλλά ο οποίος συνεχίστηκε βέβαια και, και μετά την κρίση και τώρα, νομοσχέδια τέτοια τα οποία σαρώνουν δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού και ενισχύουν συνολικά το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η κανονικότητα της Βουλής. Εμείς λέμε για μια κανονικότητα του ίδιου του κινήματος που θα πρέπει εδώ τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε ζωντανή λειτουργία των οργανώσεών τους με συνελεύσεις, με παρεμβάσεις, γιατί μέσα από εκεί, από τη σύγκρουση, από την κόντρα, από τη διεκδίκηση, από την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και με την εργοδοσία, μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος σε βάρος του λαού και μπορεί να διεκδικήσουν δικαιώματα και κατακτήσεις οι εργαζόμενοι. Πάντως, αυτή την κανονικότητα θέλουμε εμείς, κυρία Βούζη, κυρία Καραμαούνη. Πάντως, κύριε Κατσότη, είναι αλήθεια ότι σε αυτό το 15μηνο της πανδημίας πέρασε απίστευτος αριθμός νομοθετημάτων και πολύ σημαντικά νομοθετήματα και έπονται κι άλλα. Θα το συζητήσουμε και το εργασιακό. Το πιο κρίσιμο το εργασιακό, έτσι, βέβαια. Ναι. Με μια λειτουργία... Είπαμε ότι εντάξει δεν ήταν και η κανονική λειτουργία, αλλά δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσαμε όλοι, έτσι, η κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα μου πείτε, δεν μπορούν να σταματήσει και το νομοθετικό δεν έργο. Δεν συμφωνούμε εμείς με αυτό που γίνεται. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί με μέτρα να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά το κάθε τι, και η Βουλή και τα σωματεία και όλα μέσα από ζωντανή λειτουργία, αρκεί να παίρνουν τα μέτρα προστασίας με όλα αυτά που λέει η επιστημονική κοινότητα, με εμβολιασμούς, αλλά πάνω απ' όλα όμως αυτό το που προέχει σήμερα και δεν αντιμετωπίζεται από τα κόμματα της αστικής τάξης είναι να μπορέσει εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας να ενισχυθεί με προσωπικό, με γιατρούς, για να μπορεί να αντιμετωπίσει, να το πω έτσι, συνολικά την πανδημία, αλλά και κάθε άλλη ασθένεια, γιατί όπως είναι γνωστό, σήμερα πεθαίνει κόσμος από άλλες ασθένειες, γιατί δεν αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου, του COVID δηλαδή μόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια, τέλος πάντων, λειτουργίες, τώρα ανοίγουν συνολικά τον τουρισμό. Γιατί είναι απέτηση των μεγάλων tour operators, των μεγάλων αεροπορικών εταιριών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να ανοίξει ο τουρισμός και με χειρότερα βέβαια μέτρα, υγειονομικά μέτρα από ό,τι πέρυσι που οδηγηθήκαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Φέτος λοιπόν τα μέτρα είναι ακόμα χειρότερα. Είναι απέτησή τους. Όταν λοιπόν το σύστημα εδώ, αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία θέλουν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, τότε προσαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε αυτές τις ανάγκες, δυστυχώς. Κύριε Κατσότη, εφόσον είμαστε λίγο στο υγειονομικό κομμάτι, θα θέλαμε την άποψή σας, τη γνώμη σας, για τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Ήδη ξεκίνησαν με την ΕΜΑΚ, υπάρχουν έτσι συζητήσεις ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αυτό η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε καλέσει από την πρώτη στιγμή και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας έκανε το εμβόλιο από τους πρώτους για να δείξουμε ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, στην έρευνα και στη νέα τεχνολογία βέβαια, η οποία έχει συμβάλει έτσι ώστε τα εμβόλια να βγουν γρήγορα. Έχουμε βέβαια αναδείξει το μέγεθος, να το πω έτσι, της ιδιοκτησίας των εμβολίων και πώς αυτό επιδρά στην διασπορά του ιού και στους θανάτους που έχουμε σήμερα, γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εμβολιασμού των λαών. Αλλά πέρα από εκεί βέβαια είναι και θέμα το ότι σήμερα διαμορφώνεται ένα κλίμα αφισβήτηση, να το πω έτσι, της αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση, να το πω έτσι, που έκανε η κυβέρνηση μέχρι τώρα σε σχέση με τα εμβόλια,
το ότι δεν προσπάθησε να διασφαλίσει το κάθε εμβόλιο που υπάρχει μέχρι σήμερα, το οποίο έχει αποτελεσματικότητα, όχι μόνο αυτά που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους όρους που έχει συμφωνήσει, υπάρχουν και άλλα εμβόλια που θα μπορούσε πράγματι, όπως άλλες χώρες, να προμηθευτεί εμβόλια όπως το ρώσικο, το κινέζικο, ξέρω εγώ, και άλλα εμβόλια τα οποία υπάρχουν και όντως δημιουργούν ανοσία του πληθυσμού. Όμως η κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μέσα στον πόλεμο αυτών των πολυεθνικών εταιριών η μία να καταφέρεται ενάντια στην άλλη, να προβάλλει τις αρνητικές συνέπειες των εμβολίων, δημιουργεί ένα κλίμα στον κόσμο φόβου, τρόμου, αν εμβολιαστεί τι θα πάθει. Τέλος πάντων, και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι λύση η υποχρεωτικότητα, αλλά η προσπάθεια να πιστεί ο λαός ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του εμβολιασμού μπορεί πράγματι να σταματήσει την πανδημία. Να πάμε τώρα και στα εργασιακά. Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω. Είναι το επόμενο μεγάλο, να το βάλω σε εισαγωγικά, στοίχημα της κυβέρνησης και των εργαζομένων από την άλλη πλευρά, κύριε Καρτσόδη. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση συνεχίζει τον πόλεμο ενάντια στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα στην εργατική τάξη, με αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει, ένα νομοσχέδιο το οποίο είπαμε από την αρχή ότι είναι αιτία πολέμου, και αυτόν τον πόλεμο τον διεξάγουμε σαν ΚΚΕ με τα μέλη μας, τα στελέχη μας, τους οπαδούς μας, τους φίλους μας, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θέλει να κάνει δούλους τους εργαζόμενους στον 21ο αιώνα. 135 χρόνια μετά το Σικάγο και 101 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του 8 όρου στη χώρα μας, έρχεται η κυβέρνηση να ξυλώσει τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, το 8ωρο. Μα λένε κάποιοι, μα τι, το 8ωρο είναι η βάση, θα γίνεται διευθέτηση, θα σου δίνει πίσω το χρόνο ο εργοδότης. Ναι, αλλά όμως πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι σήμερα, τέλος πάντων, διεκδικούν την αποζημίωση για μία ώρα δουλειάς παραπάνω που δουλεύουν, ότι αυτό θα καταργηθεί. Άρα λοιπόν κανείς δεν έχει να περιμένει να αφήσει κατά κάτι το εισόδημά του. Βεβαίως εμείς είμαστε αντίθετοι με τις περιόρισες. Είμαστε υπέρ του μισθού τέτοιου που να μπορεί να διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του εργαζόμενου, να παράγει την εργατική του δύναμη, να καλύψει τις ανάγκες του. Όμως λέω, ωστόσο μέχρι τώρα είχε κατακτηθεί ότι αν ο εργοδότης σε έβαζε να κάνει υπερορία θα έπρεπε να πληρωθεί κάτι παραπάνω. Τώρα η κυβέρνηση λέει δεν θα πληρώνεται. Θα είναι διαθέσιμο στον χρόνο. Αν το παίρνεις σε ρεπό ή σε λιγότερες ώρες κάποιος μετά από το ένα εξάμηνο. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το ζήτημα. Πόσο αντέχει ένας εργαζόμενος να δουλεύει 10 ώρες στη βιομηχανία, σε άλλους χώρους? Εσείς, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το 12ωρο στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Πέστε μου ποιος σήμερα ασθενής μπορεί να εμπιστευτεί έναν καταβεβλημένο γιατρό 12 ώρες να είναι αναχειρουργή και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, να εναποθέσει τις ελπίδες της ζωής του σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάκοπος από την κούραση. Και μάλιστα να μπει τελευταίο χειρουργείο, όχι πρώτο. Και να μπει τελευταίο χειρουργείο. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα. Ένας οικοδόμος, πώς θα μπορεί να αντέξει στην οικοδομή? Λοιπόν, και ξέρετε πολύ καλά τα εργατικά ατυχήματα γίνονται στο τέλος του 8ωρου. Πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα, εγκλήματα, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχει χάσει η εργατική τάξη πολύ κόσμο στο τέλος της ώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, προχθές δημοσιεύτηκαν εκεί μια έρευνα που έκανε για τις 55 ώρες δουλειάς και πόσοι θάνατοι έχουν προκύψει εξαιτίας αυτής της αύξησης του χρόνου δουλειάς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τον κάθε εργαζόμενο και δεν είναι, πώς το λένε, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο, δεν επιβαρύνει τόσο πολύ τη ζωή του, λέω όμως, αλλάζει άρδιν τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Δεν θα μπορεί άλλος να ξέρει αν θα μπορεί να πάρει τα παιδιά του από το σχολείο, αν θα μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει να κοιτάξει τον άρρωστο πατέρα του ή την άρρωστη μάνα του, γιατί βλέπετε δεν υπάρχουν και δομές τέτοιες να μπορεί, ξέρω εγώ, εδώ το κράτος να φροντίζει ηλικιωμένους. Όλα αυτά τελειώνουν. Θα είσαι εδώ στην εργασία
όποτε και όσο θέλει ο εργοδότης, που εσύ δεν θα το ξέρεις. Πότε θα είναι αύριο, τι δουλειά θα, πόση ώρα θα δουλέψεις δηλαδή. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρα από αυτό, για να περάσει όλη αυτή η ανατροπή του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, της αύξησης δηλαδή του εργάσιμου χρόνου, γιατί μέσα από την αύξηση του εργάσιμου χρόνου αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων, αυξάνεται η υπεραξία όπως είναι γνωστό, και δεν μπορεί κανείς αυτό να το να πει ότι δεν είναι έτσι, και αυτό θέλει η εργοδοσία σήμερα. Για να το περάσουν, τι κάνουν? Καταργούν ουσιαστικά, βάζουν μεγάλα εμπόδια στα συνδικάτα τα οποία αγωνίζονται. Τι λένε? Ότι για να απεργήσεις θα πρέπει εδώ να ψηφίσουν όλοι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και ποιος θα ψηφίζει ηλεκτρονικά θα είναι άλλος στο χώρο δουλειάς του. Και θα έχει υπάρχει ψηφοφορία και θα του λέει εγώ όταν σου ψήφισε να δω ότι θα ψηφίσεις όχι στην απεργία. Κύριε Κατσότη, και θέλουμε και την απάντησή σας σε αυτό. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έτσι θα περιοριστούν οι απολύσεις, απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενου, αν αρνηθεί τέλος πάντων πρόταση του εργοδότη. Θα είναι έτσι, τι λέτε? Αυτό είναι ένα γελίο επιχείρημα. Καταρχήν οι απολύσεις έχουν απελευθερωθεί. Και είναι γνωστό ότι αν θα δείτε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δείτε ότι οι απολύσεις είναι ίδιες με τις προσλήψεις κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανακυκλώνεται συνολικά η ενεργεία. Απολύονται, προσλαμβάνονται. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενοι έχουν ουσιαστικά καταργήσει τις αποζημιώσεις. Σήμερα δοκιμαστική περίοδο ένας εργαζόμενος έχει ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο συνήθως απολύονται για να μην υπάρχουν δικαιώματα αποζημίωσης. Έτσι λοιπόν οι απολύσεις είναι όπως βλέπετε καθημερινές. Και 1002 τρόπους βρίσκει η εργοδοσία για να απολύσει όχι μόνο τον εργαζόμενο ο οποίος δεν κάνει τίποτα, μόνο που αγροκοιτάξει τον εργοδότη, αλλά ιδιαίτερα βέβαια έναν εργαζόμενο ο οποίος μπαίνει μπροστά να οργανώσει τους εργαζόμενους στο σωματείο του, να διεκδικήσει καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Αυτός δεν υπάρχει έλεος από την επιχείρηση. Του κόβουν το κεφάλι αμέσως για να μπορέσουν να έχουν την εργασιακή ειρήνη, να μπορέσουν να είναι ανενόχλητοι, να υλοποιήσουν σχεδιασμούς μεγαλύτερης εκμετάλλευσης, ασυδοσίας σε βάρος των εργαζομένων για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Γι' αυτό χτυπούν τα συνδικάτα σήμερα. 33% θα πρέπει να έχει η ΕΤ3 για να μπορεί, πώς το λένε, αργότερα να ενημερώνει τον κόσμο. 33% θα πρέπει να δουλεύουν όταν κηρυχθεί μια απεργία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα υπάρχει απεργός. Σας ευχαριστούμε κύριε Κατσότη θερμά. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Εμείς καλούμε τον κόσμο εδώ να αγωνιστεί. Το ΚΚΕ κάνει τη μεγάλη συγκέντρωση σε όλη την Ελλάδα 27 Μαΐου στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ενάντια στο ενεργατικό νομοσχέδιο και βεβαίως τα συνδικάτα οργανώνουν τη δική τους, το δικό τους αγώνα με απεργία όπως φαίνεται προχθές εχθές πήρε δηλαδή απόφαση για αρχές του Ιούνιου απεργία και πιστεύω ότι όλα τα συνδικάτα θα απαντήσουν μαζικά καθολικά οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση στο επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και χαρά. Καλημέρα.